Αν μη τι άλλο έχουν ανησυχήσει όλους, παραλίγο να υπάρξει και διπλωματικό επεισόδιο, πώς θα αντιμετωπίσετε αυτούς τους ανθρώπους, ποιες είναι οι δυνατότητες που είπατε πριν ότι εξετάζετε για να αντιμετωπίσετε αυτούς οι οποίοι παρακινούν τους πρόσφυγες να μην φύγουν από εκεί και μάλιστα, όπως βλέπουμε, δημιουργούν και επεισόδια. Όπως σας είπα και πριν, εντείνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων. Πιστεύουμε ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρχουν και αποτελέσματα. Και βεβαίως δεν είναι καθόλου ευχάριστα επεισόδια και ανησυχητικά είναι και κυρίως ανησυχητικά για την ασφάλεια και των προσφύγων. Αλλά είναι προφανές και είδαμε δυστυχώς και πριν από λίγο σε αναρτήσεις στο Twitter και από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, είναι πρωτοφανές για εθνικά θέματα να υιοθετείται ρητορική η οποία εκπορεύεται από τα Σκόπια. Στρατάκης από Flash και News.gr. Ήθελα να ρωτήσω, ποιος θα κάνει αυτούς τους ελέγχους? Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, ο Στρατός, κάποιες άλλες κρατικές υπηρεσίες? Έχετε εντοπίσει, εν πάση περιπτώσει, αν πρόκειται για ανθρώπους που έχουν μια στόχευση και σε εθνικά ζητήματα, έχετε κάτι να μας πείτε περισσότερο γι' αυτό? Εντάξει, γιατί υπάρχουν... περίπου για να ολοκληρώσω, η κυβέρνηση δεν κατηγορείται απλά ότι δεν έχει κάνει κάτι προς αυτό, αλλά περίπου ότι ανέχεται αυτή τη δράση αυτών των αλληλέγγυων ή κάποιων... Σας εξήγησα και όπως και στην αρχική εισήγηση, ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν από τις αρμόδιους... δεν μπορώ να σας απαντήσω για τις αρμοδιότητες. Προφανώς, της προστασίας του πολίτη, φαντάζομαι ο στρατός όχι. Προκειμένου να εντοπιστούν, έχουν ήδη εντοπιστεί, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν και νομικά ζητήματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν. Έτσι, πρέπει και οι μη κυβερνητικές, οι οποίες έχουν καλές προθέσεις και πραγματικά στηρίζουν τους πρόσφυγες, θα πρέπει να μην παρεμποδιστούν. Είναι εξαιρετικά σημαντική και λεπτή η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο. Τσακίρης από τον Αντένα. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο δυσχεραίνει την προσπάθεια της κυβέρνησης το γεγονός ότι χθες δεν είχαμε για άλλη μια μέρα συμφωνία με τους θεσμούς. Το γεγονός δηλαδή ότι πηγαίνετε στην Ουάσιγκτον χωρίς να υπάρχουν τα δύο κείμενα που επιδιώκατε να υπάρχουν σε συμφωνία με τους θεσμούς, είτε με την Ευρώπη είτε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και αν αυτό δυσχεραίνει και τη συζήτηση για το χρέος που φαινόταν ότι έβαζε στο τραπέζι το δούνι του. Κοιτάξτε, εμείς όπως σας είπαμε θέλουμε μια συμφωνία έγκαιρη, γρήγορη και συμφωνία βεβαίως προς το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών και δι' αυτών που πλήττονται περισσότερο. Τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης φτάνουν στο Eurogroup το 22 Απριλίου. Στη ΔΕ Ουάσιγκτον δεν υπάρχει πρόγραμμα διαπραγματεύσεων. Είναι μια άλλη διαδικασία και οι διαδικασίες της διαπραγμάτευσης θα συνεχίζονται κανονικά μέχρι και τις 22. Κατσίγιαννης από Αθήνα, 84. Κύριε Κυροβασίλη, καθημερινά βλέπουμε να εκδηλώνονται κρούσματα συνεννοησίας μεταξύ υπουργών. Άλλοι πάλι δείχνουν να υιοθετούν αυτόνομη ατζέντα, προτάσσοντας προσωπικές στρατηγικές. Αναφέρομαι και έτσι ότι έγινε συνειδημένη σε σχέση με την εννοησία μεταξύ υπουργών, αλλά και στην περίπτωση του ΟΛΠ με τον κύριο Δρίτσα. Και όλα αυτά με τον πρωθυπουργό σε ρόλο θεατή. Ήθελα να ρωτήσω εάν τελικά ο κύριος Τσίπρας απλώς προεδρεύει σε αυτή την κυβέρνηση, κάνει τα στραβά μάτια, γιατί ενδεχομένως σκοπεύει να αξιολογήσει όλους τους υπουργούς, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Προφανώς αυτά τα οποία αξιολογείται εκ μέρους σας δεν αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο από την ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχει διάσταση στη μεταξύ μας αξιολόγηση. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αντίστοιχο συμπέρασμα. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο ίδιος, όταν αποφασίσει ότι θα χρειαστεί να κάνει ένα σχηματισμό, θα τον κάνει. Και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν εκτιμήσεις αυτές οι οποίες προαναφέρατε όσον αφορά τη δράση και προσωπική ατζέντα υπουργών, η οποία δεν υφίσταται, είναι στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους. Κυρία εκπρόσωπε, για τη διαπραγμάτευση, θέλω να ρωτήσω αν ισχύει η κυβερνητική εκτίμηση ότι η αξιολόγηση θα κλείσει έως το Πάσχα και αν θα ψηφιστεί το πακέτο των όποιων μέτρων εντός της Μεγάλης Εβδομάδας.
ποιες είναι οι κύριες διαφορές που δεν επιτρέπουν κυβέρνηση και θεσμούς να φτάσουν σε μια συμφωνία. Και το ρωτώ αυτό γιατί θέλω να κάνω και ένα τρίτο ερώτημα. Εάν εντοπίσετε ομοιότητες με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα και τότε ακούγαμε ότι καθαρογράφεται η συμφωνία, ουδέποτε καθαρογράφει τελικώς. Πού βρισκόμαστε ακριβώς και γιατί δεν κλείνει η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση δεν έκλεισε διότι προφανώς δεν υπήρξαν συγκλήσεις όλα τα ζητήματα όσα απαιτούνται. Ωστόσο, έχει δηλωθεί από όλες τις πλευρές και είναι έτσι ότι είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας και μένει να διαπραγματευτούμε και τις επόμενες μέρες μέχρι και τις 22 Απριλίου, όπως σας είπα, είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, ήθελα να σας ενημερώσω ότι επειδή και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση μεταξύ της διαπραγματευτικής ομάδας και του Πρωθυπουργού, λεπτομέρειες και για όσα δημήθηκαν αυτές τις μέρες στη διαπραγμάτευση, για αυτόν τον κύκλο διαπραγμάτευσης, θα δώσει ο κύριος Τσακαλώτος πριν φύγει για την Ουάσιγκτον και ενδεχομένως και οι άλλοι υπουργοί που αποτελούν τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας. Θα έχετε δηλαδή εξηγήσεις πολύ περισσότερες, τις οποίες δεν τις διαθέτω, δεν τις έχω αυτή τη στιγμή, επειδή βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση. Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή. Κυρία εκπρόσωπε, θα δώσει ο κύριος Τσακαλώτος περισσότερα στοιχεία. Ωστόσο, επειδή στην αρχική σας τοποθέτηση κάνατε ιδιαίτερη αναφορά στη στάση του Δέλτα Νιτάφ. Υπάρχει μεγαλύτερη προσέγγιση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους υπολείπους συμβαλωμένους του κουαρτέτου και είναι το Δέλτα Νιτάφ που διαφοροποιείται. Αυτό ήθελα να μας διευκρινίσετε. Ναι, όπως σας έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, συγγνώμη. Έχει καταγραφεί η διάσταση μεταξύ των απόψεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο στα αλήθεια συνδέει το ζήτημα της αξιολόγησης σε σχέση και με το τι θα συμβεί με τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους, πράγμα το οποίο, όπως ξέρετε, δεν έχει ανοίξει στη συζήτηση. Δεν έχει ανοίξει ακόμα στη συζήτηση, αλλά αναμένεται να ανοίξει. Θα θυμάστε ότι η αξιολόγηση δεν εμπεριέχει, το κλείσιμο της αξιολόγησης από τη Συμφωνία του Ιουλίου δεν εμπεριέχει το ζήτημα του χρέους, αλλά ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, με δεδομένο ότι αυτή κυρίως γίνεται μεταξύ των Ευρωπαίων και των Ελλήνων και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμμετέχει ως σύμβουλος, αυτό θα γίνει αργότερα. Έτσι δεν βλέπουμε την εμπλοκή αυτή τουλάχιστον μέχρι στιγμής ως κάτι που δημιουργεί θέμα, που έχει δημιουργήσει θέμα μέχρι σήμερα. Μένει να το δούμε όμως τις επόμενες μέρες το τι ακριβώς και πώς θα εξελιχθεί αυτό. Θέλω να επανέλθω στο θέμα της ιδωμένης. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα από την κυβέρνηση για να εκενωθεί και η ιδωμένη και ο Πειραιάς? Έχει δηλώσει και ο Υπουργός, ο κ. Τόσκας, χθες ότι μέχρι το Πάσχα περίπου αναμένεται αυτά τα θέματα, τα σημαντικά θέματα και για μας, να έχουν δρομολογηθεί και γι' αυτό επιταχύνονται όλες οι διαδικασίες με στόχο, όπως σας είπα, και προτεραιότητα να εκκινηθούν και ο Πειραιάς και οι Δομένοι. Μητσοπούλου από το Ποντίκι. Επανέρχομαι στην ερώτηση της συναδέλφου. Είπατε ότι με το κλείσιμο της αξιολόγησης θα ανοίξει συζήτηση για το χρέος. Άρα δεν τα συνδέετε, όμως τη σύνδεση έκανε χθες και ο Επίτροπος Οικονομικών Μοσκοβισή. Υπάρχει εκεί, βλέπετε, μια σύγκληση με την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών με το ΔΝΤΟΥ? Δεν είπα ότι δεν συνδέεται. Θύμισα πώς είναι η διαδικασία. Προφανώς, από τη στιγμή που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμμετέχει στις συζητήσεις, προφανώς και το θέμα αυτό δεν μένει χωρίς να συναξιολογείται και με τη στάση των Ευρωπαίων. Αυτό που είναι σαφές όμως είναι ότι στα περισσότερα ζητήματα οι συγκλήσεις μας με τους Ευρωπαίους έχουν προχωρήσει πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των θεμάτων της αξιολόγησης. Κυρία εκπρόσωπε, χθες ο Μάρτιν Σούλτς σε μία συνέντευξή του μίλησε για τον κίνδυνο κατάρρευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός, μετά από τις δύο συνεχόμενες συμμετοχές του στην Σοσιαλιστική Ευρωπαϊκή Ομάδα, δέχτηκε χθες την επίσκεψη του Πορτογάλου Σοσιαλιστή Πρωθυπουργού, του κυρίου Αντώνιο Κώστα. Θα αναλάβει πρωτοβουλίες ο Πρωθυπουργός πρώτον για τη διεύρυνση των προοδευτικών δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον για την παραμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως έχει. Ευχαριστώ.
Η εκτίμηση, και όπως έχει διατυπωθεί και τις προηγούμενες μέρες, είναι και από εμάς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη μάχη με τον εαυτό της. Και δίνει τη μάχη με τον εαυτό της και όσον αφορά την οικονομική κρίση και όσον αφορά την προσφυγική κρίση. Με αντιμαχόμενες απόψεις και δυνάμεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις. Επίσης, έχει από παλιά και είναι στόχος της ελληνικής κυβέρνησης να συμβάλλει στην αλλαγή συσχετισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλαγή συσχετισμών των κυρίων αντιλήψεων που αφορούν και τα ζητήματα της οικονομικής κρίσης, δηλαδή μια αλλαγή τακτικής απέναντι στη λιτότητα και βεβαίως απέναντι στο μεταναστευτικό ζήτημα, στο προσφυγικό ζήτημα. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κώστα, χθες, ήταν μια σημαντική επίσκεψη προς αυτή την κατεύθυνση, παρόλο που θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν αποτέλεσε είδηση για τα περισσότερα μέσα μαζικής επικοινωνίας χθες η επίσκεψη του Πορτογάλου Πρωθυπουργού, ενός σοσιαλιστή Πρωθυπουργού, ο οποίος δήλωσε ότι παλεύει στην κατεύθυνση ανατροπής των πολιτικών λιτότητας στην Ευρώπη, όπως και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς αυτό δεν αποτελεί είδηση για πολλά συστημικά μέσα ενημέρωσης. Κύριε Βασίλη. Κάνω ένα κύκλο. Όλοι θα ρωτήσετε, παιδιά, δεν υπάρχει θέμα. Να επανέλθω λίγο στην προηγούμενη ερώτηση, σε σχέση με τον κύριο Δρίτσα, επειδή υπήρχε μια νέα τοποθέτησή του σήμερα στο Sky και με δεδομένο το γεγονός ότι οι τοποθετήσεις τελευταίες του Υπουργού Ναυτιλίας σε σχέση με τη συμφωνία θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν σε διαφορετικό μήκος σχήματος και με δεδομένο το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει την παραίτησή του, υπάρχει θέμα με τον κύριο Δρίτσα? Ο κύριος Δρίτσας έχει απαντήσει και έχει δώσει ο ίδιος όλες τις εξηγήσεις. Μίλησε για τα επόμενα στάδια μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία, τι προβλέπεται, και ανέλησε τα στάδια αυτά μέχρι το καλοκαίρι, τι προβλέπεται να συμβεί. Προφανώς ο κύριος Δρίτσας, ως αρμόδιος υπουργός, ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα της συμφωνίας και της πόλης του λιμανιού και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί αυτό, από τη στιγμή που εφαρμόζεται μια κυβερνητική πολιτική η οποία έχει επιλεγεί με την διαδικασία του να δεχτούμε τις ιδιωτικοποιήσεις, οποίες δεχτήκαμε στη διαδικασία του καλοκαιριού και που η κυβέρνηση σύσσωμη είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει, όπως σας είπα και πριν, κατά γράμμα τα δεδομένα της συμφωνίας του καλοκαιριού, μεταξύ των οποίων ήταν και η ιδιωτικοποίηση συγκεκριμένη. Επομένως, όλα τα άλλα νομίζω ότι δεν έχουν σχέση και δεν ακουμπάνε στην πραγματικότητα. Καλογεροπούλα από Παραπολιτικά. Τα τελευταία 24 ώρα, δύο υπουργοί της κυβέρνησης αλλά και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ασκήσει κριτική εναντίον του κυρίου Πιτσιόρλα, ο οποίος είναι υπεύθυνος στο ΤΑΙΠΕΔ. Από την άλλη, ο ίδιος ο κύριος Πιτσιόρλας λέει ότι εφαρμόζει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για το οποίο έχει κληθεί σε αυτή τη δουλειά. Θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Εφαρμόζει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή υπάρχει κάτι άλλο? Νομίζω ότι ήμουν σαφής και στην προηγούμενη απάντηση, ότι το κομμάτι της συμφωνίας με την Κόσκο, μια συμφωνία που τη βρήκαμε και σε προχωρημένο στάδιο από την προηγούμενη κυβέρνηση, ολοκληρώνεται με βάση τις δεσμεύσεις μας που προκύπτουν από την συμφωνία του καλοκαιριού. Και αυτό αποτελεί η πολιτική της κυβέρνησης. Πολλοί λένε ότι η κυβέρνηση δεν πήρε το μαθημά της από τις περισσότερες διαπραγματεύσεις, όπου εκτιμούσε ότι ήταν κοντά στη συμφωνία και τελικά συμφωνία δεν ήρθε παρά μόνο μετά από δραματικές εξελίξεις. Υπήρχε τότε η αίσθηση και η επιχειρηματολογία από ελληνικής πλευράς ότι στη συμφωνία του Φεβρουαρίου το άλλο μέρος δεν τήρησε το λόγο του. Είστε σίγουροι, έχετε διασφαλίσει ότι και αυτή τη φορά δεν θα έχουμε ανάλογο φαινόμενο? Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να ρωτήσω. Και το δεύτερο, πολύ σωστά σημειώνετε την μείωση των προσφυγικών ροών από την πλευρά της Τουρκίας, την ίδια ώρα όμως αυξάνονται άλλες δράσεις από την πλευρά της Τουρκίας που δεν συνάδουν ούτε με το ύφος, ούτε με τις δηλώσεις των όσων δήλωσαν στη Σμύρνη οι δύο πρωθυπουργοί. Είχαμε υπέρπτυση μαχητικών κατ' επανάληψη, 1-2 φορές τη μέρα, πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά. Ως προς αυτή την κατεύθυνση, το δεύτερο ερώτημά μου, σε ποιες πρωτοβουλίες έχει προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση, είτε είναι διάβημα, είτε είναι μια τηλεφωνική επικοινωνία, για να αποκλιμακώσει αυτή την ένταση ή όπως αλλιώς θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς, σε ένα περιβάλλον ρευστότητας με την παρουσία και του ΝΑΤΟ στις περιοχές αυτές? Από το Υπουργείο Εξωτερικών νομίζω ότι δόθηκε ήδη η απάντηση σε αυτό.
και για τις ενέργειες που έκανε για τις συγκεκριμένες υπερπτήσεις στις οποίες αναφερθήκατε και δόθηκε μια ενημέρωση σήμερα το πρωί ότι έγιναν όλες οι αντίστοιχες με βάση τους διεθνούς κανονισμούς ενέργειες. Όσον αφορά την βεβαιότητά μας για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης και τη στάση του καθενός από τα εμπλεκόμενα μέρη, προφανώς και δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Προφανώς αυτό είναι μια μεγάλη μάχη η οποία δίνεται και δίνεται με τους όρους τους οποίους αναλύουμε όσον αφορά την ελληνική πλευρά, αλλά νομίζω ότι και εσείς παρακολουθείτε όλες τις διατυπώσεις, τις δημόσιες διατυπώσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, όπως και χθεσινές του κ. Μοσχοβησή κλπ. Προκειμένου οι ευρωπαϊκοί θεσμοί στέκονται σαφώς υπέρ της έγκαιρης, γρήγορης αξιολόγησης, προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία στην Ελλάδα, αλλά αφορά βεβαίως όχι μόνο την Ελλάδα, η ολοκλήρωση αξιολόγησης, αλλά και την Ευρώπη. Κατά τα άλλα, εγγυήσεις προφανώς σε μια διαπραγμάτευση δεν υπάρχουν, διότι αλλιώς, εκ των προτέρων, διότι αλλιώς βεβαίως δεν θα ήταν διαπραγμάτευση, θα ήταν μια εξ αρχής συμφωνία. Όπως έχουμε δει να επαναλαμβάνεται σε προηγούμενα χρόνια από προηγούμενες κυβερνήσεις. Και χαγιά από τα νέα. Κυρία Εκπρόσωπε, υπονοήσατε στην αρχή ότι το Δούνου του κολυσιέργησε στη διάρκεια της τελευταίας φάσης της διαπραγμάτευσης, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, και γι' αυτό δεν φτάσαμε σε μία συμφωνία. Γιατί αναφερθήκατε στις δηλώσεις της κυρίας Λαγκάρτ για την ακρίβεια στην επιστολή της κυρίας Λαγκάρτ και μετά είπατε ότι αυτό δεν αποδείχθηκε από την πορεία της διαπραγμάτευσης. Ακριβώς το αντίθετο δηλαδή είπα, ότι αυτό το οποίο εκφράστηκε με διαρροές και τα γνωστά ο γεγονός της προηγούμενης εβδομάδας, ότι υπήρχε μια από κάποια μέλη του Δουνουτού, στελέχη του Δουνουτού, στόχευση να ακολουθήσουν τεχνικές καθυστέρησης, είδαμε ότι σήμερα δεν ακολουθείται και περιμένουμε να το δούμε αυτό και στη συνέχεια. Αυτό ακριβώς είπα και είδα και ότι η κυρία Λαγκάρτ χαρακτήρισε ανοησίες όλο αυτό και τάχθηκε υπέρ της γρήγορης ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. Γιάννη Σημεωνίδης από τα Επίκαιρα. Όσον αφορά το Δούνου του, επιτίθεστε ως κυβέρνηση στον τρόπο δράσης του, όμως το Δούνου του είναι το μόνο αυτή τη στιγμή από τους θεσμούς που επιμένει στο θέμα της διευθέτησης του ελληνικού χρέους. Βλέπουμε και τον κύριο Σόιπλε να λέει ότι δεν επί του παρόντος η συζήτηση επί του ελληνικού χρέους. Μήπως δηλαδή χρειαζόμαστε το Δούνου του αυτή τη στιγμή τουλάχιστον περισσότερο από όσο θέλουμε? Κοιτάξτε, όσον αφορά την άποψη της κυβέρνησης για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η οποία είναι εκφρασμένη και από παλιότερα, είναι ότι τα ευρωπαϊκά θέματα θα έπρεπε να τα αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, εμείς θεωρούμε σημαντικό και καθοριστική σημασία την συζήτηση για το χρέος, με δεδομένο ότι και η δική μας άποψη είναι ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και είναι μια θέση την οποία είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε. Και βεβαίως και έχει για πρώτη φορά καταγραφεί και στη Συμφωνία του Καλοκαιριού ότι μετά την αξιολόγηση θα υπάρξει η συζήτηση για το ελληνικό χρέος. Αυτό σημαίνει μια αποδοχή από όλα τα μέρη ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια, ας πούμε, διαφωνία που δεν είναι μεταξύ Ελλάδας και Δουνουτού ή Ελλάδας και Ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι μια διαφορά που σε αυτό το κομμάτι εντοπίζεται μεταξύ των Ευρωπαϊκών θεσμών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μία διευκρίνηση θα ήθελα, κύριε Γεροβασίλη. Ακόμη και αν κλείσει η αξιολόγηση, εάν δεν τα βρουν οι Ευρωπαίοι με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο θέμα του χρέους, θα υπάρχει εκταμείευση της δόσης. Και επίσης, επειδή είπατε στην αρχή ότι κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται επί ευρωπαϊκού εδάφους, αυτό σημαίνει τι? Ότι οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί στην Ουάσιγκτον δεν θα έχει ισχύ, θα πρέπει να περάσει από ευρωπαϊκή έγκριση? Όχι, απλώς είπα ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον και δεν αναμένεται καμία απόφαση από εκεί. Αυτό είπα. Και βεβαίως εννοείται ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται στην Αθήνα, γίνονται στην Ευρώπη, διότι είναι μια συμφωνία η οποία αφορά την Ευρώπη. Νομίζω ότι ήμουν πολύ σαφής απέναντι σε αυτό.
Για το πρώτο κομμάτι, για το θέμα της εκταμίευσης που σας ρώτησα, αν δηλαδή ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και δεν τα συμφωνία του καλοκαιριού προβλέπει ότι με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα πρέπει να υπάρξει και αντίστοιχη εκταμίευση. Δεν η συμφωνία του καλοκαιριού, από την οποία, όπως σας είπα, μένουμε σταθεροί, δεν μετατοπιζόμαστε, δεν συνδέει ακριβώς αυτά τα δύο θέματα. Ωστόσο, η συμμετοχή ή μη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που εμπλέκεται με τη συζήτηση για το χρέος, βεβαίως και αποτελεί ένα καθοριστικό σημείο. Κύριε εκπρόσωπε, η κυβέρνηση την Παρασκευή εκτιμούσε ότι κάηκε το σενάριο των καθυστερήσεων της διαπραγμάτευσης μέχρι τον Ιούλιο για να προκληθεί πιστοντικό γεγονός και να συνδικολογήσει η ελληνική πλευρά. Το σενάριο δηλαδή που αποδόθηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη συνομιλία Τόμψεν Μπελκουλέσκου. Μετά την εξέλιξη που έχουμε στις διαπραγματεύσεις και μετά από αυτό το τριήμερο των ολονικτιών που διακόπησαν χθες, εξακολουθεί η κυβέρνηση να πιστεύει ότι αυτό το σενάριο κάηκε? Γιατί έχετε βάλει ένα ορόσημο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα έβαλε ένα ορόσημο 22 Απριλίου. Και το 22 Απριλίου είναι πάρα πολύ κοντά και οι διαπραγματεύσεις έχουν καεί. Έχουν σταματήσει. Μετά και δεύτερη ερώτηση, μετά τη χθεσινοβραδινή εξέλιξη, την πάυση δηλαδή των συζητήσεων, ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε με ξένους ομολόγους ή αξιωματούχους χθες το βράδυ αργά, ας πούμε? Πριν ή μετά την πάυση? Δεν υπάρχει πάυση τη συζήτηση. Δεν υπάρχει διακοπή των προγράμματων. Έτσι. Είναι μέχρι να. Επειδή είναι η σύνοδος προγραμματισμένη και θα επιστρέψουν για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Δεν υπάρχει στα αλήθεια παύση ή διακοπή με μία έννοια η οποία να μας εκπλήσει και να σημαίνει κάτι για όλο αυτό. Απ' την άλλη πλευρά. Σήμερα να έχουμε κείμενα. Δεν είχαμε πει. Προφανώς δεν υπήρξαν οι απαραίτητες συγκλήσεις μέχρι τέλους, αλλά. Αυτό που έχουμε από τη χθεσινή βραδιά είναι ότι οι συγκλήσεις είναι πολλές. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο τέλος, αλλά ήταν δύσκολο μέσα σε ένα βράδυ να τελειώσουν και να γραφτούν όλα αυτά τα οποία, όλες αυτές οι λεπτομέρειες και όλα τα σημεία τα οποία πρέπει να καταγραφούν στα δύο κείμενα. Μένει να γίνει αυτό το επόμενο διάστημα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που χαλάει αυτόν τον αρχικό σχεδιασμό. Απ' την άλλη, όσον αφορά την ερώτηση που μου κάνατε για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αν κάηκαν σενάρια ή δεν κάηκαν, η κυβέρνηση έχει παρακολουθήσει αυτά τα οποία δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Βεβαίως έκανε από την πλευρά της ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου και πήρε διαβεβαιώσεις ότι αυτά δεν είναι σχεδιασμός. Και μένουμε και παρακολουθούμε αν μέχρι τέλους οι δηλώσεις και όλων των εμπλεκομένων μερών θα είναι με βάση τα συμφωνηθέντα και με βάση τις δηλώσεις που οι ίδιοι έχουν κάνει. Διευκρινίσεις. Χθες το βράδυ, δεύτερη ερώτηση. Διευκρινίσεις. Όχι, σας έκανα και δεύτερη ερώτηση. Ναι. Μισό λεπτάκι, κυρία Κεχαγιά. Μισό λεπτό. Ναι. Σε δεύτερη ερώτηση. Αν ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε χθες το βράδυ με ομολόγους ή αξιωματούχους. Όχι, όχι, δεν επικοινώνησε χθες το βράδυ με κανέναν ομόλογο ή αξιωματούχο. Όχι. Κυρία Γεροβασίλη, επιτρέψτε μου, γιατί λίγο έχω μπερδευτεί και μπορεί να βοηθήσω ό,τι μπορώ, βεβαίως. Έχω σημειώσει από την αρχική σας τοποθέτηση. Είπατε ότι η κυρία Λαγκάρντ χαρακτήρισε ανοησίες με την επιστολή της τα σενάρια σκεμμένης κολεσιεργίας της διαπραγμάτευσης. Δεν επαληθεύτηκε αυτό από τη στάση του Δουνουτού στις διαπραγματεύσεις. Λίγη ώρα πριν, όταν σας ρώτησα, μου είπατε ότι είπατε ακριβώς το αντίθετο. Όχι, όχι, δεν είπα ακριβώς το αντίθετο από αυτό. Συγγνώμη, ενδεχομένως κάτι να μην κατάλαβα από την ερώτησή σας σωστά. Ναι, ναι. Εννοούσα ακριβώς αυτό, δηλαδή ότι μέχρι στιγμής δεν επαληθεύτηκε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ακολουθεί τεχνικές καθυστέρησης. Δηλαδή ότι. Αλλά ταυτοχρόνως δεν είχε και μια θετική στάση, η οποία μέχρι σήμερα, δηλαδή να έχουμε κλείσει χθες μια συμφωνία. Αυτό εννοώ. Επομένως, έχουμε δρόμο παρακάτω και προφανώς το θέμα του χρέους είναι κάτι το οποίο. Ή και άλλα θέματα από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τα οποία μένει να δούμε και τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθούν. Επειδή μένω λίγο πριν την ερώτηση, επειδή βλέπω το κείμενο της αρχικής τοποθέτησης, είναι λίγο μπερδεμένο στην αρχή το πού πάει. Το δεν επαληθεύτηκε. Τέλος πάντων, αφού το λέτε. Το ξαναδιαβάσω. Όχι, όχι, το κρατήσατε. Για να διευκολύνω, το δεν επαληθεύτηκε πηγαίνει στο δεν επαληθεύτηκε η τεχνητή καθυστέρηση ή ότι δεν επαληθεύτηκε ότι δεν υπάρχει τεχνητή καθυστέρηση. Δεν επαληθεύτηκε, συγγνώμη, παιδιά, πιθανόν λίγο με τις ερωτήσεις. Δεν επαληθεύτηκε ότι
κράτησε μία, δεν έγινε μία θετική στάση εκ μέρους του ΔΝΤ τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή σύγκληση. Αυτό δεν επαληθεύτηκε και μένει να δούμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πώς θα το πάει και στις επόμενες μέρες. Επειδή λοιπόν είπατε σε σχέση με τη στάση των θεσμών, των δανειστών κτλ., ότι ακόμα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς επιδιώκουν στην πραγματικότητα, έτσι, δεν επαληθεύεται τίποτα και δεν υπάρχουν εγγυήσεις ούτε δεδομένα. Και επειδή υπάρχει, όπως θα το κάνει κανείς, σε σχέση με τις προσδοκίες της ελληνικής κυβέρνησης, κύριε Γεροβασίλη, που περίμενε, για παράδειγμα, κάποια draft, κάποια κείμενα χθες το βράδυ, έτσι, αρχικής συμφωνίας, υπάρχει μία καθυστέρηση. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει plan B, δηλαδή αν δεν πάρετε τη συμφωνία. Δεν έχει ολοκληρωθεί το plan A. Να δούμε. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχει επιτευχθεί καμία προσδοκία. Θα σας πω, κοιτάξτε. Υπάρχει, να ολοκληρώσω υπάρχει plan B, δηλαδή εάν δεν πάρετε τη συμφωνία μέχρι το Πάσχα ή λίγες μέρες μετά, τι θα κάνετε, πώς θα χειριστείτε πολιτικά το θέμα? Λοιπόν, δηλαδή υπάρχει και θέμα εκλογών, για παράδειγμα, στη συνέχεια, αν είστε χωρίς συμφωνία. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έχουμε συγκλίνει και έχουμε συμφωνήσει, τα οποία σας είπα ότι θα σας δοθούν αναλυτικά αργότερα από τον κύριο Τσακαλώτο, πριν φύγει για την Ουάσιγκτον, δηλαδή σήμερα, αύριο ενδεχομένως, αναλυτικά. Υπάρχουν σημεία πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία έχουν κερδιθεί μέσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση και τα οποία είναι ζητήματα που αφορούσαν τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, από τις οποίες δεν, και τις κόκκινες γραμμές που είχαν χαρακτεί, από τις οποίες δεν έγιναν οπισθοχωρήσεις. Και αυτό αφορά και στο φορολογικό σύστημα και στο ασφαλιστικό σύστημα και σε ζητήματα διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Μόνο που, επειδή ακριβώς δεν έχω την ενημέρωση, δεν πρόλαβα δηλαδή να έχω αυτή την ενημέρωση, θα σας τη δώσει ο κύριος Τσακαλώτος. Και ενδεχομένως και ο κύριος Κατρούγκαλος και όποιος άλλος χρειαστεί για λεπτομέρειες επί των χθεσινών. Όμως, αυτά τα οποία υπόθηκαν, ακούστηκαν μέχρι σήμερα, ότι χαρακτηρίστηκε η χθεσινή βραδιά, ότι δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, διάφορα δημοσιεύματα είδαμε σήμερα το πρωί, σας ενημερώνω ότι αυτό που αποτυπώνεται σε συμφωνία είναι πολύ πιο προχωρημένο από όλα αυτά και καθόλου δεν αντιστοιχεί με τίτλους δημοσιευμάτων που είδαμε σήμερα το πρωί στο αποτέλεσμα των ήδη συμφωνηθέντων. Και αυτά τα οποία μένουν, η διαδρομή που μένει για να κλείσουμε, είναι πάρα πολύ μικρή. Αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω για να σας δώσω συγκεκριμένα νούμερα, γιατί δεν τα έχω. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, λέω, έχετε σχέδιο? Σας εξηγώ ότι είμαστε στην ολοκλήρωση του Plan A, το οποίο δεν έχει λήξει. Επομένως, αν δεν υπάρξει συμφωνία, που συμφωνία θα υπάρξει, τουλάχιστον αυτό έχει δηλωθεί από όλα τα μέρη και νομίζουμε ότι είναι προς όφελος όλων των μερών η συμφωνία να υπάρξει και να ολοκληρωθεί. Αυτή είναι η εκτίμησή μας. Αν δεν ολοκληρώνεται συμφωνία ή κάτι δεν υπάρχουν, βρίσκομαι τα plan B, C, D και ό,τι άλλο χρειαστεί. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε ότι η απόσταση είναι πάρα πολύ μικρή. Μέχρι τη Δευτέρα, δηλαδή, που θα ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, να περιμένουμε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να είναι σε θέση, δηλαδή, αφού είναι μικρή η απόσταση, να πάρει πολιτικές πρωτοβουλίες, να μιλήσει με ομολόγους του. Και επίσης, αν γνωρίζετε, αν μπορεί να υπάρξει έκτακτο Eurogroup πέρα από το τακτικό στο Άμστερνταμ. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για το αν θα υπάρξει έκτακτο, γιατί μπορεί και να μην χρειαστεί. Αλλά αυτό που σας είπα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή ενημερώνεται ο Πρωθυπουργός από την διαπραγματευτική ομάδα. Κατά συνέπεια θα πάρουν και τις αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις. Επομένως δεν είμαι σε θέση να σας πω αν θα υπάρξουν άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι χρειαστεί να γίνει, θα γίνει και εκ μέρους διαπραγματευτικής ομάδας και εκ μέρους του Πρωθυπουργού φυσικά, που έτσι και αλλιώς έχουμε πει ότι η διαπραγμάτευση έχει το τεχνικό της μέρος, έχει τα νούμερα, αλλά έχει και την πολιτική διαπραγμάτευση. Εγώ θα σας κάνω δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις, γιατί ένα πράγμα ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Διαπιστώνετε λοιπόν ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ακολουθεί τεχνικές κολλησιεργίες διαπραγμάτευση? Αυτή είναι η μία ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το ΤΑΙΠΕΔ, επειδή επίσης δεν κατάλαβα διάφορα πράγματα. Και η ερώτηση είναι, αν η κυβέρνηση συμμερίζεται την άποψη ότι το ΤΑΙΠΕΔ υπηρετεί τα συμφέροντα των ξένων και αν υπάρχει εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του Προέδρου του κ. Πριστιόλα.
ουδέποτε έχουν διατυπωθεί αυτά τα ζητήματα. Ξέρετε όμως πολύ καλά ότι 9 ιδιωτικοποιήσεις, τις οποίες έχουμε δεσμευτεί, δεν ήταν στο πρόγραμμα της δικής μας κυβέρνησης. Όμως έχουμε δεσμευτεί ότι θα τις υλοποιήσουμε και ο κύριος Πιτσόρλας ακολουθεί το πρόγραμμα της κυβέρνησης. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφής. Τώρα, αν χρειάζεται να είμαστε και όλοι χαρούμενοι γι' αυτό, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, η οποία νομίζω ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από τόσο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μας έχει αποδείξει μέχρι αυτή τη στιγμή ότι είναι υποβοηθητικό στο γρήγορο κλείσιμο της αξιολόγησης. Τα υπόλοιπα μένει να τα δούμε στο αποτέλεσμα και στις χρονικές στιγμές, οι οποίες θεωρούνται ότι είναι και ελεκτικές. Να δώσουμε λίγο... Τι δεν καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε επανάληψη. Μια διευκρίνηση όσον αφορά τις κόκκινες γραμμές. Εφόσον οι θεσμοί επιμείνουν στο σπάσιμο κόκκινων γραμμών της κυβέρνησης, ασφαλιστικό, φορολογικό, στα κόκκινα δάνεια. Δεν έχει καταγραφεί αυτό. Υπάρχει πιθανότητα δημοψηφίσματος? Όχι. Δεν είμαστε σε δημοψηφίσματα. Έτσι, γιατί σας είπα πριν ότι αυτό που έχω ως πληροφορία είναι ότι έχουμε συγκλίνει χωρίς να χρειαστεί να υποχωρήσει η κυβέρνηση από κόκκινες γραμμές. Ναι, να δούμε ποιος δεν έκανε ερώτηση και μετά να μπούμε στα διευκρινιστικά. Καλονάκη από Πρακτορία Ειδήσεων Ινών. Θέλω πολύ συγκεκριμένη απάντηση για το Δουνουτού και θα σας κάνω πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Κάντε εσείς την ερώτηση. Γιατί μπερδεύτηκα. Λοιπόν, η κυβέρνηση από μόνη της σταμάτησε το πακέτο του Δουνουτού το Φεβρουάριο του 2016. Τι εννοείτε? Σταμάτησε τη διαδικασία. Το πακέτο που υπήρχε του Τρίτου Μνημονίου σταμάτησε, το έκλεισε και θέλει επαναδιαπραγμάτευση. Ένα λεπτό. Και θέλει επαναδιαπραγμάτευση του πακέτου αυτού. Πάμε δηλαδή, όλη αυτή η καθυστέρηση είναι για να κάνουμε μια νέα επαναδιαπραγμάτευση για το Τέταρτο Μνημόνιο. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι η ερώτησή σας αγγίζει στα δεδομένα. Δηλαδή, ότι δεν σταμάτησε καμία διαπραγμάτευση η κυβέρνηση, δεν υπάρχει καμία άλλη συζήτηση πλην του συγκεκριμένου Τρίτου Μνημονίου, δηλαδή της Συμφωνίας του Καλοκαιριού, η οποία, όπως ξέρετε, ολοκληρώνεται η πρώτη αξιολόγηση αυτού του πακέτου και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από μόνο του έχει πει ότι στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα δει εάν και με ποιους όρους θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Εκεί είμαστε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές αυτό. Κυρία Γερο Βασίλη. Είναι διευκρίνηση, ναι. Διευκρίνηση. Τελικό, για να κάνω πιο ευθύ ακόμη πιο πολύ. Κολλησιεργεί ή δεν κολλησιεργεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τη διαπραγμάτευση? Ευθέως. Ένα. Δύο. Το ότι έχει επιλεχθεί με τα μεσονύχτια διαπραγμάτευση είναι ζήτημα επιλογής των δανειστών, ζήτημα επιλογής των υπουργών ότι δεν προλαβαίνουν. Είναι γενικότερα κάτι το οποίο έχει να κάνει και με τη στάση των θεσμών. Αυτό θα καμιά φορά ρωτάμε και δεν περιμένουμε απάντηση. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαι εγώ η οποία θα καθορίσω το τι ώρες θα συνηθριάσουν οι θεσμοί και το τι τεχνικά ζητήματα υπάρχουν. Όπως ξέρετε, είναι πολύ σύνθετα ζητήματα και απαιτούν και πάρα πολύ δουλειά. Μία προετοιμασία, ας πούμε, χθες, για πρακτικούς λόγους, καθυστέρησε εκ μέρους της δικής μας ομάδας και πήγε πιο πίσω εξαιτίας του ότι υπήρχαν και επισκέψεις, αυτές οι οποίες προαναφέραμε που δεν είδαν τα ΜΟΜΟΕ, του κυρίου Κώστα στην χώρα μας. Λοιπόν, και ζητήσαμε εμείς να πάει παραπίσω το πρόγραμμα. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι δεν αποτυπώνει κάτι. Για να έχουμε την ίδια εικόνα. Νομίζω ότι έχω απαντήσει ήδη πολύ σαφώς για το Δουνουτό. Δεν νομίζω ότι έχω να σας πω κάτι άλλο. Κάτι τελευταίο σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις. Εμείς φεύγουμε τώρα με την εντύπωση ότι η συμφωνία μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί. Επειδή αλλά είναι πολύ κοντά. Είναι κοντά, αλλά επειδή υπάρχουν κάποια εμπόδια τα οποία έχουν τεθεί από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αποδίδεται στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι δεν έχουμε μέχρι τώρα συμφωνία. Αυτό καταλάβαμε. Και ήθελα κάτι τελευταίο πάνω στο θέμα της διαπραγματεύσεις. Να σας απαντήσω λίγο εδώ. Δεν ήμουν πολύ σαφής, το ξαναλέω. Υπάρχουν σημεία και της τεχνικής της χθεσινής διαπραγμάτευσης και στο αποτέλεσμά της, τα οποία σας είπα ότι θα δώσουν εξηγήσεις μετά και ό,τι χρειαστεί οι αρμόδιοι, διότι δεν είχα το χρόνο. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν προλαβαίναμε τώρα το πρωί και δεν είχα το χρόνο να δω ποιος και γιατί. Αυτά λοιπόν
Δεν είναι έτσι. Είναι ότι θα σας δοθούν απαντήσεις αργότερα. Εγώ απλώς δεν απάντησα για όλα αυτά. Ωραία. Έτσι. Και το τελευταίο που έχει να κάνει με την διαπραγμάτευση, θα ήθελα να μας πείτε ποιος είναι ο ρόλος του κυρίου Στουρνάρα σε αυτή την διαπραγμάτευση. Μαθαίνουμε ότι συμμετέχει, ότι εκλήθη στο Χίλτον. Έχει αναλάβει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο πέρα από την ιδιότητα που έχει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο θεσμικός του ρόλος είναι που το επιβάλλει. Και νομίζω δεν θα μπορούσε να γίνουν τόσο σοβαρές συζητήσεις χωρίς τη συμμετοχή βεβαίως και του κ. Στουρνάρα. Εκ του ρόλου του, του σημαντικού θεσμικού του ρόλου. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.